Είμαστε, okay. Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο της Βέρειας, στην αυγή μιας νέας αυτοδιοικητικής περίοδου. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη και τα επόμενα λεπτά θα συζητήσουμε μαζί του για το πλάνο της νέας πενταετίας που ακολουθεί. Κύριε Δήμαρχε, καλώ σας βρήκαμε και καλή θητεία στην τρίτη σας αυτοδιοικητική περίοδο. Καλώς ήρθατε καταρχήν να πούμε στο Δημαρχείο. Σας καλωσορίζουμε, όπως καλωσορίζουμε κάθε δημότη, ο οποίος μπαίνει εδώ πέρα. Και βέβαια με το καλό να λύσουμε οποιαδήποτε απορία μπορεί να υπάρχει και να συζητήσουμε κάθε τι που θέλετε. Το 2010, όταν ξεκινούσατε την αυτοδικητική σας πορεία ως δημοτικό σύμβουλο και μετέπειτα ως αντιδήμαρχος, σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να φτάσετε στο, στη θέση του δημάρχου και μάλιστα να κερδίσετε πολλές αναμετρήσεις. Αυτό που έχω πει είναι ότι όταν μου είχε γίνει πρόταση από την Χάουλα του Σουτζόγλου το 2010 να κατεβώσει στις εκλογές, ε, μάλλον το είχα αντιμετωπίσει κάτι από απόμακρα. Δηλαδή, παρότι κατέβηκα τελικά, έτσι όπως είναι γνωστό, μάλλον το μόνο που δεν είχα στο μυαλό μου ήταν αυτό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία, αλλά σίγουρα δεν το είχα στο μυαλό μου. Το 2014 είναι η κρίσιμη, το κρίσιμο σταυροδρόμι στις αποφάσεις σας. Κυκλοφορεί μια ιστορία ότι στην πρώτη κρούση που σας έκαναν συνεργάτες σας, αρνηθήκατε να ηγηθείτε ψηφοδελτίου. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Τι άλλαξε στην πορεία και αποφασίσατε να δημιουργήσετε εκλογικό συνδυασμό. Να πω ότι κάποιες λεπτομέρειες ίσως δεν τις θυμάμαι, αλλά ήταν μία κουβέντα η οποία δεν έγινε μία μέρα προφανώς. Ήταν μία κουβέντα η οποία διήρκεσε. Αυτό βέβαια που μπορώ να πω είναι ότι εγώ είχα διαβεβαιώσει ότι εφόσον η Χαρούλα κατέβαινε, εγώ θα ήμουν μαζί τη. Δεν είχα κάποιο σκοπό να είμαι σε οποιοδήποτε mm -hmm. άλλο ψηφοδέλτιο, στον να μην κατέλθω εκλογέ. Ναι, ε, από εκεί και πέρα τα πράγματα κλείσαν μόνα του, έτσι. Και ήρθαν όπω ήρθαν. Για να ελαφρύνουμε και την κουβέντα λίγο, οι αντίπαλοι σα χρησιμοποίησαν α, την απονομή δαχτυλιδιού ε, διαδοχής. διαδοχή. Φαντάζομαι αν θα κάνω μία βόλτα εδώ μέσα, δεν θα βρω καν δαχτυλίδι τη κυρία Καρούλα. Λοιπόν, ε, αυτό που έχω να πω εγώ. Και ενδεχομένω και εσεί θα το θυμάστε, είναι ότι τις εκλογές του 2014 δεν τις δώσαμε από θέση ισχύω. Έτσι. Ακριβώς. Θα πω λοιπόν ότι από το ψηφοδέλτιο της Χαρούλας είχαμε μείνει μισή περίπου. Από την ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου θα πω. Και μάλιστα νομίζω ότι οι αντίπαλοι μας μας είχαν για χαμένους. Τα βαριά Έτσι. ονόματα σχετικά ναι. με την συγκομιδή ψήφων, νομίζω ήταν απέναντι. Ναι, δεν ήταν μαζί μας. Λοιπόν... Άρα λοιπόν, αν καταφέραμε και κερδίσαμε όλους αυτούς οι οποίοι ήταν απέναντι μας και οι οποίοι εκ των υστέρων σκέφτηκαν τα περιταχθυλιδιών, είμαστε οι πρώτοι. Μπράβο μας. Έτσι. <laughs> Έτσι. Κερδίσατε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία μάλιστα... Με βάση τους αριθμούς ήρθε πιο εύκολα από τις προηγούμενες δύο. Περιμένατε τόσο άνετη επικράτηση στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και έχει σημασία, το 2014 λοιπόν είχαμε 25,5 την πρώτη Κυριακή, το 19 είχαμε 37,5 περίπου, και το 23 είχαμε 58,5. Θέλω να πω ότι αυτό κάτι δείχνει. Mm -hmm. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερο στον κόσμο, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει διαχρονικά. Αυτό που μπορώ να πω ότι περίμενα ήταν ότι θα έχουμε πέντε μπροστά. Δηλαδή, το νούμερό μας θα είναι πάνω από 50%. Το είχα πει ούτως ή άλλως παντού και δημοσίως. Τώρα, αν θα ήταν 55% και όχι 58,5% νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Έχετε μπροστά σας μια πενταετία. Αν και είναι λίγο νωρίς να μιλάμε τώρα για τις εκλογές του 28. Μπορεί να υπάρξει νέα θητεία. Έχετε αποφασίσει αν θα ξαναείστε υποψήφιος το 2028. Να. Αν οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο του 24, θα σας απαντούσα θετικά. Θα σας έλεγα ότι τον Οκτώβριο του 24 θα είμαι υποψήφιος. Πραγματικά, για τον Οκτώβριο του 2028 δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Mm -hmm. Έτσι. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι με τα προηγούμενα χρόνια, θα ήθελα να μου πείτε ποια περίοδος ήταν πιο δύσκολη. Η περίοδος των capital controls, η περίοδος της πανδημίας COVID ή η περίοδος που είχαμε την έκρηξη τιμών στο ενεργειακό κόστος. Η πρώτη και η τρίτη από αυτές που αναφέρατε ήταν περίοδοι εις εκ των πραγμάτων. Η περίοδος του COVID έφερε άλλα προβλήματα, έτσι όπως τα ξέρουμε όλοι. Αλλά θέλω να πω ότι και η πρώτη περίοδος, στην οποία μειώθηκαν κατακόρυφα οι παροχές προς τους Δήμους, να θυμίσουμε ότι κι ας ήμουν και αντιδήμαρχος, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, έτσι ήταν μία συνέχεια αυτό, να θυμίσουμε ότι μεταξύ 10 και 11, 12 γίνανε μειώσεις πάρα πολύ μεγάλες. Mm -hmm. Έτσι, Πάντα μιλάω στι παροχέ προ του Δήμου. Ε, ιδιαίτερα την πρώτη θητεία, 14-19, οικονομικά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σε αντίθεση με την δεύτερη θητεία που ανοίξανε πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Συνέχισαν οι ροέ χρημάτων από την κεντρική κυβέρνηση προ του Δήμου να είναι πολύ χαμηλέ, δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον είχαμε τη δυνατότητα, είχαν οι Δήμοι οι οποίοι με τη δουλειά τους είχαν καταφέρει να έχουν μελέτες έτοιμε, να τις καταθέσουν και να χρηματοδοτηθούν. Έτσι. Άρα η δεύτερη θητεία ήταν πολύ καλύτερη από άποψη εισρώων. Παρότι ξαναλέω, mm. από την κεντρική πολιτεία τα χρήματα που λάβαμε ήταν τα ίδια. Με βάση την εμπειρία σας, το 2010 έγινε μία διαπραγμάτευση αν θα είναι τρεις οι Δήμοι της ή αν θα είναι πέντε. Το σενάριο με τους πέντε Δήμους θα το προτιμούσατε, δηλαδή ο, Δήμος Δοβρά να πάει με τους άλλους δύο, Ειρηνούπολη, Ανθέμια, από εκεί και ο, ο Δήμος Βεργίνας με τη Μακεδονία και την Μελίκη να σχηματίσουν δικό τους Δήμο. Θα ήταν πιο ευέλικτο και θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για το Δήμο Βέρεια αν εφαρμοζόταν αυτό το σενάριο. Ναι. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον χωρισμό που έγινε με στενά όρια οικονομικά. Mm -hmm. Γιατί, ναι, αν το βλέπουμε με στενά οικονομικά όρια θα λέγαμε ότι είναι προτιμότερο η Βέρεια να έμενε μόνη με τον Απόστολο Παύλο και τα λοιπά. Δεν πρέπει όμως να είναι αυτό το κριτήριο, mm -hmm. έτσι. Πολλά πρέπει να είναι τα κριτήρια. Ε, βεβαίως, η θέση της Βέρειας στην ιστορία τέριαζε και θα έπρεπε να είναι μαζί με τις αρχαίες Αιγές. Mm -hmm. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι θα ήταν κάτι ξέχωρο η Βέρεια από τις αρχαίες Αιγές. Νομίζω ότι ιστορικά και μόνο... Ορθώ έγινε αυτό που έγινε. Παρά το ότι ξαναλέω ότι θα ήταν πιο βολικό, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών για τη Βέρεια να είναι ίσω και μόνη τη. Όχι, δεν, είναι αυτά, δεν πρέπει να είναι αυτά τα κριτήρια και καλώ έγινε αυτό που έγινε τότε. Φτάνουμε στο σήμερα. Έχετε μία πενταετία μπροστά σα. Οι Βεριώτε τι να περιμένουν από την καινούργια διοίκηση που σχηματίστηκε πριν λίγε ημέρε στο Δήμο τη Βέρεια. Στην ατζέντα σα, ποιε είναι οι μεγάλε παρεμβάσει. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι εμείς έχουμε τη συνέχειά μας, έτσι. Mm -hmm. Εννοείται ότι υπήρξε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί. Γιατί πραγματικά το πολύ μεγάλο ύψος των χρημάτων, των συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων τα οποία πήραμε τα χρόνια που πέρασε, δεν μπορούν να γίνουν έργα σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια, έτσι. Σαφώς θέλουν περισσότερο καιρό. Βέβαια, εμεί έχουμε οριθετήσει κάποια μεγάλα πράγματα στα οποία θέλουμε είτε να τα ξεκινήσουμε, mm -hmm. είτε να τα τρέξουμε. Έχουμε αναφερθεί και στο πρόγραμμά μας για την Βέρεια ω πολιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι, βέβαια, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει μέσα σε αυτή τη θητεία, να ολοκληρωθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο θα τρέξουμε, έτσι. Θα τρέξουμε, θα βάλουμε κάποιες βάσεις mm -hmm μέσα σε αυτήν την πενταετή θητεία. Ε, βεβαιότατα είναι το κλειστό γυμναστήριο που θέλουμε να ανεγείρουμε, το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο, στην είσοδο της πόλης, δίπλα στο διοικητήριο, που φτιάχνεται τώρα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι σε δύο μήνες περίπου να καταθέσουμε τον πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Εσωτερικών, και βέβαια θέλω να πιστεύω ότι θα τηρηθούν όλε οι δεσμεύσει που είχαν αναλυφθεί και θα μα δοθούν τα χρήματα, το OK ουσιαστικά για να γίνει δημοπράτηση ενό έργου τη τάξη άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Τρυπόταμο. Έχει γίνει πολλή κουβέντα για τον Τρυπόταμο. Είχε γίνει προσπάθεια επί ξεκίνησε επί τη της Χαρούλας του Σουτζόγλου, σκόνταψε το όλο εγχείρημα σε κάποια τεχνικής φύσεως θέματα. Τέλος πάντων, προτάθηκε μία λύση. Η λύση είναι η κατασκευή φράγματος ανάντι, ψηλά έξω από την πόλη, που θα μπορούσε να λέξει τη ροή του Τρυποτάμου. Εμείς κάναμε κάποιες πρόδρομες ενέργειες, προκειμένου να γνωρίζουμε το, το κόστος μιας τέτοιας μελέτης. Μεγάλο το κόστος, φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για τη μελέτη και μόνο. Mm -hmm. Πήγαμε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια, καταρχήν, ήταν αρνητική λόγω του μεγάλου ύψους του οικονομικού ύψους μελέτης αυτής. Εμείς τα επιμείνουμε. Και αν δεν μπορεί... Η Περιφέρεια, θα προσφύγουμε και στο Υπουργείο, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για να μπορέσουμε τι επόμενε δεκαετίε να χρησιμοποιούμε τον τρυπόταμο και τι ομορφιέ του, αλλά είναι και ένα πολύ σοβαρό θέμα από άποψη αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Α πούμε ότι προσπερνάτε όλα τα εμπόδια που βρείτε μπροστά σα και το υλοποιείτε αυτό το έργο. Τα ωφέλη για την Βέρεια ποια θα είναι η Βέρεια και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου της θα θωρακιστεί όσον αφορά τις πλημμύρε. Ναι. Έτσι. Γιατί φανταστείτε όλους αυτούς τους όγκους νερού, οι οποίοι τουλάχιστον από ένα σημείο και πέρα, ίσως μετά το σημείο ρήψη του Σταυρού, mm -hmm. θα πλημμύριζαν τα πάντα, έτσι. Θα υπάρχει δυνατότητα να μην συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό από κάθε άποψη και όχι μόνο όσον αφορά τον εξοραισμό ή την αναψυχή, mm -hmm. που είναι κάτι που επίσης βέβαια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι ένα ακόμη πολύ μεγάλο έργο το οποίο θέλουμε είναι το φράγμα και το αρδευτικό έργο στη βράνα Πέτρα, το στην περιοχή πληροφο. του mm -hmm. Ναι. Είμαστε στη διαδικασία της μελέτης, έτσι. Λοιπόν, με το καλό όταν θα τελειώσει η μελέτη, θα αναζητήσουμε τα χρήματα για την κατασκευή του έργου, το οποίο βέβαια θα, περιλάβει, θα περιλαμβάνει και άρδευση, 15.000 περίπου στρεμμάτων, mm -hmm. που σήμερα δεν αρδεύονται. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε ένα τέτοιο κομμάτι αυτής της τάξης θα μπορούν να γίνουν κάποιες καλλιέργειες που σήμερα δεν μπορούν να γίνουν. Θα είναι ένα εμβληματικό έργο που θα δώσει ζωή σε αυτούς τουλάχιστον που θα θέλουν να μείνουν στην περιοχή και να δουλέψουν με τη γη. Έτσι. Πέραν τούτου, πολλά ακόμα μικρότερα έργα. Ε, να πω κάτι το οποίο, για το οποίο δεν μιλήσαμε στο παρελθόν, έτσι ενδεικτικά. Mm. Θέλουμε να κάνουμε την καθόλου του μήκου τη οδού πιερίων από τη μία πλευρά να ομορφύνει, αλλά και να δώσει ένα βιοκλιματικό σχεδιασμό σε έναν δρόμο, ο οποίος είναι γυμνός. Και πραγματικά, πολλοί συμπολίτε μας έχουν παραπονεθεί και έχουν προτείνει, αν θέλετε, βάλτε ένα δέντρο στην Πιερίων. Δεντροφύτευση, όπω για παράδειγμα αυτή που έχουμε στην οδό Ελιά και Μεγάλο Αλεξάνδρου με μεγάλα δέντρα, ναι, ναι, κάτι ναι. μικρότερο όπω είναι στου εμπορικού δρόμου. Κάτι, κάτι Κάτι, τέτοιο. τέτοιο κάτι τέτοιο από τη μία πλευρά βέβαια έτσι. Mm. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε, ήδη κάνουμε κάποιες πρόδρομες ενέργειες για να mm. μπορέσουμε να το πετύχουμε. Στι οδούς Μητροπόλεως και Βενιζέλου μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Στη Βενιζέλου θεωρητικά έγινε με την ανάπλαση, έτσι, η οποία έγινε το 10 και μετά. Ε, στη Μητροπόλεως το πρόβλημα είναι το πλάτος των πεζοδρομίων. Αυτό είναι γενικότερα mm. είναι το πρόβλημα για να κάνουμε ηλεκτροφύτευση και βέβαια στην Πιερίωνα αν, αν κάνουμε κατά ένα μικρό φάρδος εννοείται ότι θα μικρύνει η έτσι, κατά ένα μικρό φάρδος, ξαναλέω. Έχω τσακαρισμένα στις σημειώσεις μου μερικά ζητήματα τα οποία θέλω να ρίξουμε λίγο φως. Πρόσφατα, ή μάλλον όχι πρόσφατα, την αυτοδιοικητική περίοδο που έληξε τον Δεκέμβριο ο Δήμος Βέριας απέκτησε τρία εμβληματικά για την πόλη κτίρια και θα ήθελα να συζητήσουμε πώς σκοπεύετε να τα αξιοποιήσετε. Για παράδειγμα, το πρώτο κτίριο που αποκτήθηκε ήταν η Βίλα Βικέλα. Τι έχει η στο μυαλό της να δημιουργήσει. Ναι, η Βίλα Βικέλα δεν έχει αποκτηθεί ακόμα. Mm -hmm. Δεν έχει αποκτηθεί. Έχει κατευθεί ο φάκελος στο Πράσινο Ταμείο και περιμένουμε να δοθεί το OK από το πράσινο ταμείο. Mm -hmm. Χωρί αυτό δεν. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά να πούμε, γιατί μα ενδιαφέρει η Βίλα Βικέλα, έτσι. Ε, οι ιδιοκτήτε είχαν προσφύγει λοιπόν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν στο να γίνει αυτό ο χώρο οικοδομήσιμο. Εμεί λοιπόν τι λέμε, λέμε ότι χωρί να ταπανίσει χρήματα ο Δήμο, χωρί να βγάλει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του, mm -hmm. ο Δήμο θέλει να πάρει αυτόν τον χώρο πρασίνου, που και μόνο σαν χώρο πρασίνου να έμενε θα έλεγε πολλά πράγματα. Mm -hmm. Σκεφτείτε λοιπόν το, το αντίθετο, να οικοδομούτανε. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα ήταν μια καλή εικόνα, mm -hmm. τουλάχιστον για εμά που τόσα χρόνια έχουμε την εικόνα του χώρου πρασίνου. Πέραν τούτου, βέβαια, επειδή υπάρχει και κάποιο κτίσμα, ε, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο να, γίνει, να χρησιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Ακούστηκαν κάποιες ιδέες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει ένας παιδικός σταθμός, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει να περάσει πρώτα από το πράσινο ταμείο, να γίνουν διαδικασίες, γιατί είναι και μακρόσυρτες διαδικασίες και βεβαίω μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Το άλλο κτίριο που έχω τσακαρισμένο, είναι το παλιό Γυμνάσιο Τσαλέρα. Mm. Έχει περάσει στην ιδιοκτησία του να. Δήμου. Πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή το κτίριο αυτό, να... τι σκέφτεστε για αυτό. Να πω λοιπόν, να πω ότι αυτό το κτίριο πέρασε στην κυρία του Δήμου, ο οποίο πλήρωσε χρήματα λιγότερα από την αξία του οικοπαίδου. Mm. Έτσι, να το υπενθυμίσω κι αυτό, γιατί είχαμε ακούσει κάποια διάφορα πράγματα. Αυτό λοιπόν εμπεριέχεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός έχει να κάνει με την πρόταση που έκανε ο Μητροπολίτης μας πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το να γίνει ανταλλαγή του τρίτου δημοτικού σχολείου με το χώρο του Δημαρχείου, να περιέχει το χώρο του Δημαρχείου ναι, στην κυριότητα ναι. του Δήμου και ο χώρος του τρίτου δημοτικού να πάει στην Μητρόπολη προκειμένου να γίνει ένας ενίο χώρος μαζί με το βήμα του Αποστόλου Παύλου. Προφανώς το στηρίζουμε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στην περιοχή, στην περιοχή, γύρω από την πλατεία Ορολογίου. Θεσκευτικός τουρισμός, βεβαίως, όπως το είπατε. Μην ξεχνάμε ότι η συναγωγή, και η Συναγωγή είναι λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει ένα τουριστικό πόλο, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει και στην περιοχή του βήματο mm. κάποιε ευκολίε οι οποίε δεν υπάρχουν σήμερα. Όπω παράδειγμα χάρη το πάρκινγκ ή οι τουαλέτε. Όσον αφορά το κτίριο Τσαλέρα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω χώρο σχολείου. Έτσι. Αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλε χρήσει. Θα μπορούσε να γκρεμιστεί το ακίνητο και να δημιουργηθεί χώρο στάθμευση. Με τα να ευρωπαϊκά γίνει. πρότυπα, αυτέ τι μεγάλε σιδεροκατασκευέ που μπορούν να φιλοξενηθούν πολλά ναι. αυτοκίνητα. Αυτό έχω στο μυαλό μου, κάνοντα την ερώτηση. Και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια κάθε τι θέλει, τι όποιε αλλαγέ απαιτούνται τη νομοθεσία. Έτσι, mm -hmm. γιατί είναι χαρακτηρισμένο ω χώρο σχολείου, πολυδομικά mm -hmm. το οικόπεδο εκείνο. Mm -hmm. Αλλά πραγματικά α προχωρήσουν τα πράγματα γιατί είμαστε σε μια δικασία να ξεμπερδέψουμε με το ιδιοκτησιακό mm -hmm. του τρίτου δημοτικού σχολείου. Με το καλό λοιπόν μόλις ολοκληρώσουμε αυτό, θα έχουμε να πούμε παραπάνω. Το τρίτο ακίνητο που με ενδιαφέρει και θα ήθελα να συζητήσουμε είναι τα παλιά δικαστήρια. Και αυτά πέρασαν στο Δήμο ως προς τη χρήση τους. Το λέω σωστά. Ναι, ναι. ναι. Πού βρίσκεται αυτή, αυτό το θέμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπώνηση μελέτης, γιατί καταρχήν είναι κτίριο το οποίο ελέγχεται από την εφορία νεωτέρων μνημείων mm -hmm. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έγιναν οι απαραίτητε επαφέ. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουμε στην εφορία νεωτέρων μνημείων, και είμαστε στο ξεκίνημα αυτής τη διαδικασίας, θα πρέπει να καταθέσουμε τον αντίστοιχο φάκελο για τις όποιες αλλαγές οι επισκευέ χρειάζονται να γίνουν στο κτίριο προκειμένου να έχουμε τη χρήση την οποία θέλουμε εμεί. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την απόφαση που είχαμε πάρει το 2015, είπαμε ότι θα μεταφερθεί εκεί το του τουρισμού του Δήμου για να υπάρχει, να υπάρχει και το έμψυχο δυναμικό και ότι θα μπορούσαν εκεί να γίνουν δύο εκθέσει. Μια έκθεση του αρχιτεκτονικής του καθηγητή του Μοτσιόπουλου, όπως και του μουσείου, ας το πούμε, εκπαίδευση του καθηγητή Τσολάκη. Έτσι, αυτές ήταν οι αποφάσεις που έχουν πάρει, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν αλλάξει. Να περάσουμε και σε κάποια ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και κυριαρχούν, αν θέλετε, και στο δημόσιο διάλογο, κυρίως στα social media. Να ξεκινήσουμε από το θέμα των αδέσποτων οι λίγο πολύ αρμοδιότητε που έχει ένα Δήμο είναι γνωστέ. Σκέπτεστε κάτι πρωτοποριακό για τα επόμενα χρόνια που μπορεί να δώσει ανάσα στο κέντρο τη πόλη και να κάνει πιο ευχάριστη την κίνηση των πολιτών, α το πω έτσι ευγενικά. Και φυσικά να ανακουφίσει και τα ζώα που βρίσκονται από αποδεσπεζόμενα, βρέθηκαν σε αυτή τη θέση και έγιναν αδέσποτα. Ναι. Λοιπόν, ε, κύριε Χατζηγυριακή, έχουμε ξαναπεί και εμεί του στο Δημοτικού Συμβουλίου αρκετέ φορέ εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία. Mm -hmm. Εμείς δεν νομοθετούμε, παρότι γνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα, εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία. Άρα, λοιπόν, κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει νομοθεσία. Μαζεύουμε τα σκυλιά, τα στηρώνουμε, τα κάνουμε αντιλησικούς ορούς και μετά τα αφήνουμε ξανά σε χώρους συγκεκριμένους εντός της πόλης. Mm -hmm. Λοιπόν, Μόνο τα επιθετικά σκυλιά έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε. Αυτό βέβαια ξέρουμε καλά όλοι μας ότι είναι ένα σημείο έρηδας μεταξύ δημοτών. Έτσι, υπάρχουν δημότες οι οποίοι λένε μαζέψτε τα όλα τα σκυλιά. Υπάρχουν δημότες που λένε γιατί αφήστε τα σκυλιά μια χαρά. Κι άλλοι λένε αφήστε τα όλα. Κι άλλοι λένε αφήστε τα όλα. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Μπορούμε να κάνουμε αυτό με συμβάλλει η νομοθεσία. Και αυτό είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Είχα ακούσει μια πρωτοποριακή πρόταση που σκάλωσε κάπου στο Δημοτικό Συμβούλιο από προηγούμενο αντιδήμαρχο. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να ήταν ο κ. Σιδηρόπουλο για ένα ανοιχτό χώρο φιλοξενία κάπου έξω στην πόλη. Ο οποίο θα μπορεί να τα φιλοξενήσει όλα τα δέσποτα και να έχουν την τροφή του, τη στέγαση, στέγαση το σκίαστρο, το νερό του. Και τη φροντίδα που ενδεχομένω του λείπει κινούμενα ναι. ελεύθερα στην πόλη. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κοινοκομείο. Ανοιχτό κοινοκομείο χωρί κλουβιά, ακριβώς. Ένα μεγάλο κοινοκομείο. Ναι. Ε, δεν νομίζω ότι επιτρέπει η νομοθεσία mm -hmm. να μην υπάρχουν κλουβιά. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Επίση δεν επιτρέπει η νομοθεσία να μην υπάρχουν κτηνίατροι. Mm -hmm. Συνεχίζουμε εκεί. Να σιτίζονται, να ποτίζονται, να καθαρίζονται. Mm -hmm. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο κοινοκομείο. Δηλαδή επανερχόμαστε στα της νομοθεσίας Μάλιστα. και βέβαια να σημειώσω ότι πραγματικά ο Δήμος Βέρειας κάνει πολλές θυρώσεις έτσι ετησίως, mm -hmm. φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτές τις θυρώσεις, δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή, τι θα γινότανε αν δεν είχα γίνει και όλες αυτές τις θυρώσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μάλλον τα αδέσποτα μας προτιμούν γιατί γνωρίζοντα ότι υπάρχει ένα κοινοκομείο, ότι υπάρχει μια οργανωμένη υπηρεσία, μα προτιμούν μάλλον τα δέσποτα και έρχονται και από άλλε περιοχέ εδώ πέρα για να βρουν την απαραίτητη φροντίδα, από ό,τι φαίνεται. Ένα άλλο ζήτημα που ταλαιπωρεί του βεριώτε και, κατ' εμένα, αν θέλετε, είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ζήτημα, είναι το, το θέμα τη στάθμευση. Θέσει στάθμευση με χρήματα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Ο κόσμο ψάχνει. Λόγω και τη οικονομική δυσπραγία, χώρου ελεύθερη στάθμευση για να μπορεί να παρκάρει τα αυτοκίνητά του. Έχετε κάτι στο μυαλό σα για τη δημιουργία γύρω από το κέντρο, λίγο πιο έξω, ενό χώρου που θα μπορούν να αφήνουν ελεύθερα τα αυτοκίνητά του οι βεργιότερα, αλλά και οι επισκέπτε που έρχονται στην αγορά. Ναι. Να πούμε ότι έχει συζητηθεί κατά το παρελθόν αυτή η πρόταση η οποία λέτε, δηλαδή ένας μεγάλος χώρο στα όρια τη πόλη, έτσι. Και από εκεί και πέρα να έρχονται οι επισκέπτες, ε, για οποιοδήποτε λόγο και αν έρχονται, με λεωφορεία, με αστικά, μικρά. Αυτό σίγουρα θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να δουλέψει αν υπήρχε δημοτική συγκοινωνία. Mm -hmm. Έτσι. Αν λοιπόν ο Δήμος είχε ένα λεωφορείο, δύο ξέρω εγώ, αν του επιτρέπα να έχει, να έχει μια εταιρεία καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί, που δεν επιτρέπεται στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Αν μπορούσε, λοιπόν, ο Δήμος να έχει τον δικό του τρόπο μεταφοράς αυτών των ανθρώπων, θα ήταν κάτι που θα άξιζε τον κόπο να δοκιμαστεί. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν θα πέδιδε ή όχι, αλλά θα άξιζε τον κόπο να δοκιμαστεί. Ε, δυστυχώς, κατά τα λοιπά, είμαστε μια παλιά πόλη, δεν είναι εύκολο μέσα στο κέντρο της πόλης να, κάνεις, να βρεις χώρο για να κάνεις ε, πάρκινγκ, αλλά βεβαίω θα εξετάζουμε και. γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Θυμάστε ότι υπήρχε ελεγχόμενη στάθμευση, η, έτσι, στάθμευση. η οποία μετά την ανάπλαση σταμάτησε να λειτουργεί. Θεωρήσαμε ότι λόγω τη οικονομική ανέχεια η οποία υπήρχε έντονα εκείνα τα χρόνια, ότι καλώ πρέπει να τη σταματήσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τον Εμπορικό Σύλλογο έχει γίνει η κουβέντα να επανέλθουμε στο παλιό καθεστώ. Γιατί θεωρείται ότι καταλαμβάνονται οι θέσει όλε από ιδιοκτήτε των καταστημάτων και αυτό πλήττει ουσιαστικά ε, τους του ίδιου καταστηματάρχε. Έτσι, γιατί κάποιο που θα ήθελε να πάει να ψωνίσει και δεν βρίσκει ενδεχομένω, μπορεί να σηκωθεί να φύγει και να μην ψωνίσει. Δεν βρίσκει πάρκινγκ, έτσι. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έρθει προ συζήτηση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι το θέμα τα οικονομικά έσοδα, έτσι. Δεν είναι κάτι yeah. τα οικονομικά έσοδα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι κατά πόσο μπορούν οι ε, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να αγοράσουν να βρουν μέρος έτσι Απακά. να παρκάρουν προκειμένου να κάνουν τι αγορέ του. Και να τονωθεί και η κίνηση στην αγορά. Ο χώρος που έχουμε κάτω από την α, ελιά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, αν μπει ένα κουβούκλιο να φιλοξενεί έναν φύλακα, για παράδειγμα, από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με τα προγράμματα 55-65, ναι. με τη θέρμασή του, με την ψήξη του, απλά για να, ε, να μην δημιουργούνται ε, ε, ζημιές. Θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε ένα τέτοιο ζήτημα. Ε, ίσως σε μικρό βαθμό, έτσι. Ίσως σε μικρό βαθμό, βέβαια, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το καλοκαίρι αυτό, μέσα σε αυτή τη θητεία, να γίνεται οργανωμένος χώρος στάθμισης σαν παράρτημα χώρου άθλησης, έτσι, που σκεφτόμαστε να κάνουμε εκεί πέρα. Πάντως, να πούμε ότι ο χώρος που υπήρχε, ο λίγο παραπάνω χώρος, για τον οποίο το Δασαρχείο είχε κινηθεί κατά του Δημουβέρειας, μιλάω για την περίοδο 11-14, ε, ήταν ένα θαυμάσιο χώρο στάθμευση που δυστυχώ κόλλησαμε σε άλλα πράγματα και αναγκαστήκαμε να τον αφήσουμε. Mm -hmm. Έτσι. Για ποιο χώρο μιλάμε, πάνω από τη στρατού. Mm -hmm. Αυτό που είναι ακριβώ κάτω, κάτω από τον τουριστικό περίπτωρο τη Ελιά. Ναι. Και για το κλείσιμο, το... ένα μεγάλο ζήτημα για πολλού οδηγού αυτό με τι λακκούδε. Mm. Η Βέρεια βρίσκεται σε καθεστώς καψίματος τα τελευταία χρόνια. Περνά, περάσαν εταιρείε κινητής τηλεφωνίας, περάσαν οπτικές σύνες, περάσαν ε, πρόσφατα η εταιρε... εταιρεία φυσικού αερίου. Έσκαψε η ΔΕΙΑΒ να αλλάξει το κομμάτι με τον Αμίαντο. Έχουμε κανένα χρονικό ορίζοντα από ό,τι θα τελειώσει αυτό το σκάψιμο αυτών των εταιριών για να μπορέσει ο Δήμος μετέπειτα με την ησυχία του να επενδύσει στις ασφαλτοστρώσεις. Ναι. Το έχω αναφέρει λοιπόν και εγώ στις ομιλίες μου, έτσι ότι δεν είναι όλα καλά. Τι πράγματι υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν ελλείψεις και ότι εμείς κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε με βάση και τον κόσμο που έχουμε, αλλά και την οικονομική δυνατότητα. Εδώ όμω, ιδιαίτερα στου δρόμου, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Αναφέρατε λοιπόν ότι σκάβουν, γίνονται δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα δίκτυα, τουλάχιστον του φυσικού αερίου, έτσι. Γιατί αυτά είναι, θεωρούμε ότι η ΔΕΙΑΒ δεν θα έχει να κάνει κάτι άλλο, καλώ ήρθατε των πραγμάτων. Τα τελευταία κομμάτια σκάβονται τώρα, έχουν μείνει κάτι πολύ ελάχιστα. Αλλά όσον αφορά το φυσικό αέριο, είμαστε στο ξεκίνημα. Έχουμε πολύ γραμμα Φαν, Φανταστείτε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδρομέ στην πόλη και μετά να γίνουν και οι συνδέσει με του καταναλωτέ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όπου έχει καφτεί, έχει καφτεί μια ευθεία γραμμή. Κεντρικό αγωγό. Mm -hmm. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο αυτή τη στιγμή αέριο. Θα πρέπει όνειρο οποιαδήποτε οικοδομή θέλει να συνδεθεί για να πάρει το αέριο. Άρα λοιπόν. Αυτό θα είναι σκάψιμο σε δεύτερη φάση, έτσι. Βεβαιότητα, εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί mm -hmm. και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ολική αποκατάσταση των δρόμων, πάντοτε βέβαια με τους ρυθμούς, τους οικονομικούς που μπορούμε. Δεν μπορούμε να, βρεις, να βρούμε κάποια στιγμή, να πούμε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια να με όλους τους δρόμους με μία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, mm -hmm. έτσι. Πάντα λοιπόν με κάποιο ρυθμό, αλλά ναι, το ξέρουμε. Δεν μπορείς όμως αν δεν να κάνεις τα δίκτυά σου. Έτσι και είναι όλα αυτά τα οποία βοηθούν με τον α ή β τρόπο τη ζωή μας. Κάνουν ολονόν τη ζωή πιο εύκολη. Για το κλείσιμο, κατά και παράληψη να μην κάνουμε αναφορά, ε, την τελευταία διετία ή μάλλον τους τελευταίους 12-13 μήνες η περιοχή μας απέκτησε δύο επιπλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα αναφορικά με το κομμάτι του πολιτισμού το νέο μουσείο στη, στη Βερκίνα, πολυκεντρικό μουσείο, και πρόσφατα εγκαινιάστηκε το ανάκτορο. Επενδύεται ως Δήμος σε ζητήματα τουρισμού. Περι, Περιμένετε ότι μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα της περιοχής αυτά τα δύο, ε, οι δύο πλέον αυτές δομές σας, τις χαρακτηρίζω έτσι, το νέο μουσείο και το νέο ανάκτορο. Θα σας πω. Εγώ όταν είδα το ανάκτορο για πρώτη φορά είπα ότι είναι κάτι φανταστικό. Πραγματικά ενθουσιάστηκα και θεωρώ ότι θα αυξήσει κατακόρυφα την προσέλευση των επισκεπτών. Mm -hmm. Πρέπει βέβαια και εμείς, και έχουμε υποβάλει τουλάχιστον καταρχήν προφορικά κάποιες προτάσεις για την πρόσβαση στο ανάκτορο, έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα για την πρόσβαση στο ανάκτορο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μην πηγαίνει κάποιο μέχρι εκεί και να λέει Αμάν, πού θα πάω τώρα. Και πώ θα, θα ανέβω μετά. Και πώ θα ανέβω, ακριβώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι μαζί και με το νέο μουσείο, αλλά ιδιαίτερο στο ανάκτορο, θα βοηθήσουν, θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα. Νομίζω ότι η διεύθυνση του τουρισμού πηγαίνει πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Mm -hmm ούτως ή άλλω είχε ξεκινήσει ο Βασίλη Ολικοστράτη και έχει πετύχει πάρα πολλά στο κομμάτι του τουρισμού. Συνεχίζει ο Λάζαρος ο Ασλανίδη. Εμεί ε, πιστεύουμε στην εξωστρέφεια. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχει ο τόπο μα πρέπει να τα δείξουμε και πιστεύουμε ότι θα αποδώσει αυτό. Mm -hmm. Πράγματι θα υπάρχει όφελο όχι μόνο λόγω τη Βεργίνα, ιδιαίτερο λόγω τη Βεργίνα αλλά και η πόλη μας έχει να δείξει πολλά πολλά πράγματα στον επισκέπτη. Άρα πραγματικά, ναι, επενδύουμε στον τουρισμό και περιμένουμε τον τουρισμό. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε και να ευχηθώ καλή ε, καινούρια πενταετία στη θέση του Δημάρχου. Εγώ θα πω να έχουμε καλή συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εσείς είστε αυτοί οι οποίοι βγάζετε προς τα έξω τη δουλειά μας. Και είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ.